Μετά από τεράστιες καθυστερήσεις και αφού υπήρξαν τεράστια προβλήματα με τις ελλείψεις εργατικών χεριών στο λιωμάζωμα και στα θερμοκήπια στο νησί μας, δρομολογείται πλέον λύση για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024 στον πρωτογενή τομέα, στις κατασκευές και στον τουρισμό. Μέσω ΦΕΚ ανοίγει ο δρόμος για την απασχόληση 14.740 λωδαπών από τρίτες χώρες στο νησί μας. Η πλειοψηφία αφορά θέσεις στον πρωτογενή τομέα και στις κατασκευές, αντιθέτως στα γόνα στον ωκεάνο, αποτελούν οι λιγοστοί εργαζόμενοι στο τουρισμό, καθώς αγγίζουν μόλις τους 250 από τους 10.000 που διεκδικούσε η περιφέρεια Κρήτης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι στα γόνα στον ωκεανό και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει σε καμία περίπτωση και να καλύψει τα κενά, το μεγάλο κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τουρισμό της Κρήτης. Είναι κάτι που μας ξαφνιάζει πάρα πολύ και μας ξαφνιάζει και τη θάλασσα και μας ξαφνιάζει και σε σχέση με τον αριθμό των θέσεων που είχαμε ζητήσει, οι οποίες ξεπερνάγαν τις 10.000 με σκοπό να δούμε τι θα μπορέσουμε να πάρουμε. Για παράδειγμα, σας λέω, τα Ιόνια νησιά πήραν συνολικά περίπου 3.800 θέσεις, περίπου το 1 τρίτο ή λιγότερο της Κρήτης. Αλλά στην εποχική εργασία πήραν 1.200. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κυριάκος Κότσοκλου, ο οποίος αναμένεται να κάνει παρέμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο. Σας λέω ότι ένα 10% από τις 14.000, δηλαδή 1.400, προβλέπονται για έκτακτες ή μη προβλεπόμενες περιοχές, που σημαίνει ότι μπορούν να κατευθυνθούν στον τουρισμό. Θα πάμε πρώτα, το πρώτο που θα δούμε είναι το σήμερα, προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις ενώσεις ξενοδόχων, να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες. Και παράλληλα, θα κάνουμε και ένα διάβημα προς την Υπουργείο, να δούμε πώς μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως το ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, 6.500 θέσεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες γης, κτηνοτροφίας, δασοκομείας και αλίας. 3.000 θέσεις αφορούν εργάτες κατασκευών οικοδομών, όπως κτίστες, μπετατζίδες, σιδεράδες και όχι μόνο. 1.000 είναι οι εργάτες ελαιουργίων, ενώ μόλις 150 θέσεις αφορούν καθαριστές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων και 100 θέσεις συντηρητές χώρων πρασίνου σε τουριστικές επιχειρήσεις. Παρότι έχουν υπογράψει κλαδική συλλογική σύμβαση, το ζήτημα της ανασφάλισης της εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλο, που δεν συμφέρει έναν ξένο εργάτη να έρθει στη χώρα μας και ειδικότερα με το ράλι τιμών που έχουμε, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, να ζήσει και να μείνει εδώ. Και αυτό που παλεύουμε εμείς είναι ουσιαστικά να ανεβεί το αμεροκάμωτο και κύρια να τηρείται το ζήτημα της ασφάλισης στους οικοδόμους. Όμως από την άλλη δεν είναι για να στο κατασκευαστικό κλάδο, γιατί έχουμε το διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλα τα έργα, και στη συμβατική οικοδομία αλλά και στα μεγάλα δημόσια έργα. Δηλαδή προσωπικό ζητάται κάθε μέρα, χτυπάει το τηλέφωνο του ειδικά του για θέσεις εργασίας. Δεν επαρκούν σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Την ίδια ώρα χαμόγελα επικρατούν στο πρωτογενή τομέα και στον κατασκευαστικό κλάδο, ωστόσο οι χρονοβόρες διαδικασίες εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο αγκάθι. Έχουμε αυτή τη στιγμή την δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, όμως λόγω πολύ χρονοβόρων και πολύ χρονοβόρων διαδικασιών σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, αυτό σίγουρα θα πάρει 5 και 6 μήνες για να μπορέσει ο καθένας μας σε οποιοδήποτε επαγγελματικό κλάδο και αν ανήκει, να μπορέσει να καλέσει και να απασχολήσει στην επιχείρησή του ένα εργάτη από τρίτες χώρες. Για αν ξεκινήσουμε από τώρα, την επόμενη περίοδο, ναι, θα είμαστε σε θέση να έχουμε εργάτες και στην ελεκομική περίοδο. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνετε, ο τουρισμός φέτος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει ανάγκες